Γεια σας, είμαι ο Μάνος. Καταρχάς, ήθελα να ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας για το επερχόμενο νέο έτος. Ως γνωστόν, κάθε χρόνο, τέτοια περίοδο, πέρα από τα τέλη κυκλοφορίας και διάφορες άλλες υποχρεώσεις που έχουμε, παίρνουμε και κάνα δώρα από τη δουλειά μας, οπότε με τα χρήματα αυτά τα επιπλέον που μας περισσεύουν, αποφασίζουμε να δοκιμάσουμε και λίγο την τύχη μας. Πάμε σε κάνα καζίνο, στρώνουμε κάνα τραπέζι με πόκερ στο σπίτι, δοκιμάζουμε την τύχη μας σε κάνα πρακτορείο ΟΠΑΠ, οπότε αυτό λίγο πολύ αποτελεί παράδοση. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Θα δούμε τι μας κάνει να χάνουμε καταρχάς στα τυχερά παιχνίδια και πώς μπορούμε να κερδίσουμε σχεδόν σε κάθε τυχερό παιχνίδι. Για να προλάβω τους δύσπιστους που θα σκεφτούν ή θα πούν «Καλά ρε Μάνο, ακόμα και αυτό το θέμα μπορείς να το καλύψεις», άλλωστε δεν σας έχω συνηθίσει στο κανάλι μου με τέτοιου είδους θέματα, για αυτούς λοιπόν ειδικά έχω δίπλα μου αυτά εδώ τα βιβλία. Τα βιβλία αυτά αποτελούν μόλις ένα πολύ μικρό μέρος από τα βιβλία του είδους που έχω στη βιβλιοθήκη μου και απλά τα κατέβασα για να τα δει ο κάθε ένας δύσπιστος που θα σκεφτεί ή θα πει πώς μπορείς να καλύψεις ένα τέτοιο θέμα. Θα σας τα δείξω λίγο. Θα έλεγα καλό θα είναι να μην με προκαλέσει κανείς να κατεβάσω και τα υπόλοιπα βιβλία του είδους από τη βιβλιοθήκη μου, γιατί και είναι πάρα πολλά και θα χρειαστούν αμέτρητα βίντεο για να δείξω τι έχω διαβάσει και τι έχω ασχοληθεί. Λοιπόν, βιβλία για τη ρουλέτα έχουμε εδώ, βιβλία για το πόκερ εδώ πέρα, για το Texas Hold'em Poker. Ξαναλέω ότι είναι μόλις ένα πολύ μικρό μέρος από τα όσα έχω διαβάσει. Βιβλία για γενικά για τον τζόγο και για τη διαχείριση χρήματος, για τη διαχείριση του bankroll, για τη διαχείριση των χρημάτων που αποφασίζουμε να αφιερώσουμε για το κάθε ένα τυχερό παιχνίδι με το οποίο ασχολούμαστε, και βιβλία για τον blackjack. Βιβλία για τον blackjack, τα οποία αποτελούν και τα περισσότερα στο είδος τους, τέλος πάντων, που έχω στη βιβλιοθήκη μου, τα περισσότερα είναι για τον blackjack. Λοιπόν, για όσους γνωρίζουν, αυτά τα βιβλία που έδειξα είναι, θα έλεγα, ίσως και ό,τι καλύτερο υπάρχει. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, είναι μόλις ένα μικρό μέρος. Οπότε θα συνιστούσα να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο. Το βίντεο θα έχει ενδιαφέρον, θα μάθετε αυτό που σας ενδιαφέρει και θα βοηθηθείτε πάρα πολύ. Επίσης, να πω, πριν πάμε στην εισαγωγή, ότι έχω αρκετά χρόνια ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια. Δεν θέλω να πω με τον τζόγο, θα το πω τυχερά παιχνίδια, για δικούς μου λόγους, τέλος πάντων. Έχω διετή περίοδο ενασχόλησης με τη μέτρηση φύλων στο blackjack, με χιλιάδες ευρώ κέρδη από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οπότε θα έλεγα ότι δικαιούμαι να πω τη γνώμη μου, να έχω μία άποψη επί του θέματος. Λοιπόν, πάμε στην εισαγωγή και τα λέμε στη συνέχεια. Και αφού λοιπόν είπαμε όλα αυτά σαν εισαγωγή, τώρα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα μας. Πώς μπορούμε λοιπόν να βγαίνουμε κερδισμένοι στα τυχερά παιχνίδια? Για να απαντήσουμε σε αυτό, θα πρέπει καταρχάς να δούμε πώς χάνουμε από τα τυχερά παιχνίδια. Πώς μας κερδίζουν τα καζίνο, πώς μας κερδίζει ο υπόδρομος, πώς μας κερδίζει ο ΠΑΠ και όλοι αυτοί οι διοργανωτές. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε τον τρόπο, γνωρίζετε το πώς χάνουμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη ρουλέτα. Στη ρουλέτα θα φταίει σίγουρα το χέρι του γκρουπιέρι, το οποίο φέρνει τα νούμερα που δεν έχουμε ποντάρει. Στο blackjack θα φταίει πάλι ο γκρουπιέρις, ο οποίος έχει φοβερή εύνοια και κάνει συνεχώς 21, ή blackjack. Θα φταίει ότι σχηματίζονται με laser τα φύλλα στα τραπέζια επάνω, το έχω ακούσει και αυτό. Φταίει ότι όταν υπάρχει γκίνια και ο γκρουπιέρης χάνει και κερδίζουμε εμείς, αυτομάτως το καζίνο τον αλλάζει και φέρνει κάποιον άλλον
προκειμένου να μας κερδίσει. Φταίει ο τελευταίος παίχτης στο τραπέζι. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Ο τελευταίος παίχτης που τράβηξε στο 12 με 4 του dealer, άσχετα αν ήταν σωστό ή λάθος. Ο dealer θα κεγόταν, ενώ τώρα που τράβηξε δεν κάηκε. Και όλα αυτά που όλοι μας ξέρουμε και λέγονται μες στα καζίνο, σε παιχνίδια τύπου κίνο, τύπου virtual sports στον OPAP, φταίει ότι ο κεντρικός υπολογιστής, ο server που λαμβάνει όλα τα δελτία, βλέπει τι έχουν παιχτεί και εμφανίζει αυτά που δεν έχουν παιχτεί, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κερδίσουμε, και γενικώς φταίνει όλα αυτά. Σωστά? Μάλλον όχι. Σίγουρα τίποτα από αυτά δεν φταίει. Δεν είστε άτυχοι. Κάτι άλλο είστε. Δεν... Πάμε να δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, το τι φταίει είναι συγκεκριμένο. Ο λόγος που χάνουμε από τα τυχερά παιχνίδια είναι η γκανιώτα. Τι είναι η γκανιώτα τώρα? Θα το πω με απλά λόγια, θα το αναλύσω, θα το κάνω όσο μπορώ πιο κατανοητό. Η γκανιώτα είναι το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή, το ποσοστό κέρδους του καζίνο, το ποσοστό κέρδους του ΟΠΑΠ, των υποδρομιών κτλ. Αυτή είναι η γκανιώτα, μετριέται σε ποσοστό επί της 100. Η γκανιώτα διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι, δεν είναι ίδια για όλα τα παιχνίδια. Πάμε λίγο να δούμε πώς ο διοργανωτής εισπράττει τα κέρδη του από την γκανιώτα. Γιατί όταν παίζουμε στη ρουλέτα ένα νούμερο και το πληρωθούμε, παίρνουμε τις μάρκες μας, όταν φύγουμε δεν μας λέει κανείς σταμάτα που πας, φέρε μου το ποσοστό μου, παίρνουμε αυτά που κερδίσαμε και είμαστε κερδισμένοι. Όταν παίζουμε στο κίνο, παίρνουμε τα κέρδη μας, φεύγουμε, δεν μας λέει κανείς τόσα κέρδισες, φέρε ένα ποσοστό. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στο blackjack και παντού. Παίρνουμε τις μάρκες μας, παίρνουμε τα κέρδη μας, δεν μας μιλάει κανείς, φεύγουμε. Άρα πώς χάνουμε από την γκανιώτα, πώς παίρνει τα κέρδη του ο διοργανωτής? Η γκανιώτα λοιπόν εισπράτεται από το διοργανωτή, από τον τρόπο που μας πληρώνουν τα παιχνίδια. Ας το κάνω συγκεκριμένο. Ας ξεκινήσουμε για παράδειγμα με τη ρουλέτα. Η ρουλέτα έχει 36 αριθμούς, συν το 0, 37. Όταν ποντάρουμε εμείς σε έναν αριθμό, το στοίχημά μας, και κερδίσουμε, εισπράττουμε 35 μάρκες, συν μία που είχαμε 36, επί του στοιχήματός μας, 36 φορές το στοίχημά μας. Τα νούμερα όμως είναι 37. Εάν λοιπόν αποφάσιζα να στοιχηματίσω και στους 37 αριθμούς, σε κάθε μπηλιά, κάθε φορά που γύριζε η ρουλέτα, θα έχανα ένα στοίχημα, θα έχανα μία μάρκα. Αν για παράδειγμα έβαζα 37 ευρώ, 1 ευρώ σε κάθε αριθμό και γύριζε η ρουλέτα, σίγουρα θα κέρδιζα, γιατί θα είχα πιάσει όλους τους αριθμούς, αλλά σε κάθε γύρο θα έχανα 1 ευρώ, μία μάρκα από το στοίχημά μου. Άρα, για κάθε 37 αριθμούς, χάνω ένα στοίχημα, χάνω έναν αριθμό. Πληρώνομαι μία φορά λιγότερο. Εάν διαρρέσουμε το 1 δια του 37, θα μας βγάλει ένα αποτέλεσμα το οποίο αν το πολλαπλασιάσουμε επί του 100 για να το βρούμε σε ποσοστό επί της 100, θα βρούμε 2,7. Πράγματι στην ευρωπαϊκή ρουλέτα με το 1 μηδενικό η γκανιώτα, το ποσοστό κέρδους δηλαδή του διοργανωτή, είναι 2,7%. Αντίστοιχα στην αμερικάνικη με τα 2 μηδενικά το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή είναι 5,25. Δεν θα εμβαθύνω περισσότερο, δεν θα σας πάω σε τύπους μαθηματικούς που μας βοηθούν να βρούμε το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή, την γκανιώτα δηλαδή, σε κάθε παιχνίδι. Χοντρικά σας δείχνω τον τρόπο, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση της ρουλέτας πράγματι το ποσοστό είναι 2,7% στην ευρωπαϊκή ρουλέτα που έχουμε στην Ελλάδα. Πάμε τώρα σε ένα άλλο παιχνίδι να δούμε. Πάμε για παράδειγμα στο κίνο. Το κίνο έχει 80 αριθμούς, σε κάθε κλήρωση κληρώνονται 20 αριθμοί, το 1 τέταρτο δηλαδή από τους 80. Εάν εγώ παίζω μόνο έναν αριθμό κάθε φορά,
έχω μία στις τέσσερις πιθανότητες να πιάσω αυτό το αριθμό μου. Όμως, όταν κερδίσω, όταν πιάσω τον έναν αριθμό που έχω παίξει, το κίνο, ο διοργανωτής, με πληρώνει 2,5 φορές το στοίχημά μου. Ενώ μία φορά στις 4 θα κερδίσω, παίρνω 2,5 φορές το στοίχημά μου. Άρα, για κάθε 4 κληρώσεις, για κάθε 4 ευρώ, αν υποθέσουμε ότι κάνω τζίρο, χάνω 1,5. Αν το 1,5 το διαιρέσω δια του 4 και πολλαπλασιάσω πάλι επί 100 για να βρω το ποσοστό επί της 100, θα καταλήξω σε έναν αριθμό περίπου γύρω στο 37%. Δεν είναι ακριβώς τόσο το ποσοστό της γκανιώτας, το ποσοστό του διοργανωτή, είναι γύρω στο 32, αλλά τέλος πάντων αυτό, είμαι πολύ κοντά στο να βρω ποια είναι η γκανιώτα. Ως εκ τούτου, κατά τον ίδιο τρόπο μπορώ να βρω χοντρικά έστω, αν όχι ακριβώς, το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή, την γκανιώτα σε κάθε ένα από τα τυχερά παιχνίδια. Παντού, σε κάθε τυχερό παιχνίδι υπάρχει γκανιώτα, αλλιώς ο διοργανωτής δεν έχει λόγο να διεξάγει το παιχνίδι. Πώς θα ήταν δίκαιη μία ρουλέτα εάν δεν είχε γκανιώτα? Θα ήταν δίκαιη εάν μας έδινε 36 φορές το στοίχημα που κερδίζουμε συν μία μάρκα που έχουμε 37, αν δεν χάναμε στις 12 ή στις 6, στις στήλες, σε όλα αυτά, αν δεν χάναμε τη μάρκα μας αν ερχόταν το 0, τότε μία τέτοια ρουλέτα θα ήταν δίκαιη, δεν θα είχε πλεονέκτημα για το διοργανωτή. Εάν για παράδειγμα πάμε στοίχημα και παίζαμε σε έναν αγώνα που και ο άσος και το χ και το διπλό μας δίναν απόδοση από 3 το καθένα, εάν εμείς στοιχηματίζαμε και στο 1 και στο χ και στο διπλό, όποιο και να ερχότανε, όποιο σημείο και να κέρδιζε, θα παίρναμε πίσω τα χρήματά μας, δεν θα χάναμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά δεν συμβαίνει. Αν σε ένα αγώνα του στοιχήματος παίξω και τα 3 σημεία, το σίγουρο είναι ότι κάτι θα χάσω. Ένας τέτοιος αγώνας λοιπόν με τα 3 σημεία με απόδοση 3 θα ήταν δίκαιος και δεν θα είχε γκανιώτα. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι αυτό δεν συμβαίνει. Επίσης το κίνο, αν έπαιζα συνεχώς έναν αριθμό και η απόδοση του ήταν 4 αντί για 2,5, όποτε κέρδιζα, τότε αυτό το κίνο δεν θα είχε γκανιώτα. Αυτόματα βέβαια, και αναλογικά μάλλον, αλλάζουν και οι αποδόσεις σε όλες τις άλλες κατηγορίες, και στα δύο νούμερα, αν πάρουμε για παράδειγμα το κίνο, και στα 3, 4 και πάει λέγοντας. Αυτός είναι ο τρόπος που τα καζίνο λοιπόν κερδίζουν. Ο διοργανωτής, ο ΠΑΠ, κερδίζει, όλοι οι διοργανωτές των τυχερών παιχνιδιών, με υπόδρομο δεν έχω ασχοληθεί, κάπως έτσι γίνονται, φαντάζομαι ότι θα γίνεται και εκεί πέρα, με τις αποδόσεις λοιπόν, οι αποδόσεις είναι αυτές που καθορίζουν την γκανιώτα. Με λίγα λόγια, ο διοργανωτής δεν μας πληρώνει όπως θα έπρεπε να μας πληρώσει, μας πληρώνει λιγότερο, άρα από εκεί έρχεται η ζημιά μας, που σε βάθος χρόνου. Με την συχνότητα και με την επανάληψη, όπως λένε, η επανάληψη τρώει τον παίχτη, εκεί λοιπόν οφείλεται η ζημιά μας. Εάν άλλαζαν τα ποσοστά που μας δίνουν, τότε θα πηγαίναμε σε παιχνίδια δίκαια, fair, όπως τα λένε, όμως όπως καταλαβαίνετε δεν θα υπήρχαν διοργανωτές, δεν θα υπήρχαν τα καζίνο, γιατί δεν θα είχαν κέρδος. Δεν οφείλεται ούτε στην εύνοια του dealer, ούτε στον σερβερ του ΟΠΑΠ που ενδεχομένως κοιτάζει ποια νούμερα έχουν παιχτεί και δεν φέρνει αυτά, που να σας πω και κάτι, ακόμα και αν οφείλεται εκεί, δεν το ξέρω, μπορεί να γίνεται και αυτό, δεν έχει λόγο ο ΟΠΑΠ, δεν έχει λόγο ο διοργανωτής στο καζίνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει λόγο να προβεί σε τέτοιες ενέργειες όταν από την γκανιώτα και μόνο κερδίζει. Δεν με ενδιαφέρει στο κάτω-κάτω αν συμβαίνει αυτό, και τελικά κάποιος, αν πιστεύει ότι συμβαίνει αυτό, πολύ απλά δεν συμμετάσχει σε τέτοια παιχνίδια. Αν πιστεύεις ότι σε ληστεύουν, σε κλέβουν με αυτόν τον τρόπο, τότε γιατί είσαι εκεί, γιατί παίζεις?
Η γκανιώτα λοιπόν είναι αυτή που μας κάνει και χάνουμε. Σε όλα λοιπόν τα δημοφιλή παιχνίδια του ΟΠΑΠ, στο κίνο, στο virtual sport, ο τρόπος που πληρώνει δεν είναι δίκαιος, είναι υπέρ του διοργανωτή, από εκεί έρχεται η ζημιά του παίχτη. Δεν έχει σημασία λοιπόν αν εγώ θα κερδίσω μία φορά, αν θα παίξω έναν αριθμό κίνο ή παραπάνω ένα δελτίο και κερδίσω, μπορεί να πάρω τα χρήματά μου, να φύγω. Όταν όμως αυτό το κάνω συνέχεια, το κάνω συχνά, το κάνω καθημερινά, το βέβαιο είναι ότι δεν μπορώ να αποφύγω την ορθότητα των αριθμών, τα μαθηματικά του παιχνιδιού, και πολύ απλά θα πέσω κι εγώ στη συνθήκη των αριθμών και σε βάθος χρόνου θα βγαίνω χαμένος. Προσπαθώ να μαντέψω για παράδειγμα έναν αγώνα, αν θα έρθει άσο, χ, διπλό, over, under ή οτιδήποτε άλλο, σε έναν αγώνα πάμε στοίχημα, αλλά και εκεί πέρα, εάν αυτό το κάνω συνεχώς, άσχετα αν μία φορά μαντέψω 1, 2, 3, 5, 10 αγώνες σε ένα δελτίο και κερδίσω, σε βάθος χρόνου, επειδή τα ποσοστά του παιχνιδιού είναι υπέρ του διοργανωτή και όχι υπέρ μου, εκεί πέρα λοιπόν σε βάθος χρόνου θα είμαι χαμένος. Δεν μπορώ να νικήσω τα μαθηματικά του παιχνιδιού, δεν μπορώ να νικήσω τα νούμερα. Ένα από αυτά τα βιβλία του Blackjack που σας έδειξα νωρίτερα, λέει, έχει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για το πώς χάνει ή το πώς κερδίζει αντίστοιχα ένας παίχτης. Λέει ότι είναι σαν να βάζουμε άσπρα και μαύρα φασόλια μέσα σε ένα πολύ μεγάλο δοχείο. Όταν λοιπόν έχει το δοχείο, εάν τραβάμε άσπρα φασόλια κερδίζουμε, αν τραβάμε μαύρα φασόλια χάνουμε. Εάν το δοχείο μέσα έχει 1.000.000 φασόλια και έχει 500.000 ένα μαύρα και 499.999 άσπρα φασόλια, σε βάθος χρόνου θα είμαι χαμένος. Δεν έχει σημασία αν θα τραβήξω 1, 2, 3, 5, 10 συνεχόμενα λευκά, σε βάθος χρόνου όμως ό,τι και να κάνω θα έχω τραβήξει περισσότερα μαύρα, επειδή πολύ απλά υπάρχουν 2 μαύρα παραπάνω στο σύνολο. Τα νούμερα, οι αριθμοί δεν επιβεβαιώνονται σε ένα παιχνίδι, σε δύο παιχνίδια, σε τρία παιχνίδια, επιβεβαιώνονται σε μεγάλο βάθος, σε 100, σε 1000, σε 1.000.000 παιχνίδια, σε 1.000.000 αγώνες, σε 1.000.000 δελτία. Εκεί είναι δύσκολο να ξεφύγουμε από τα μαθηματικά, εκεί χάνουμε. Ελπίζω λοιπόν να έγινα κατανοητός, μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός, θα ανακεφαλαιώσω για την γκανιώτα, για όσους ενδεχομένως δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ακριβώς αυτό που είπα. Όταν παίζουμε στη ρουλέτα, η ρουλέτα έχει 37 νούμερα, εμείς ποντάρουμε, αν ποντάρουμε σε όλα τα νούμερα, σίγουρα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε μπηλιά θα βγαίνουμε κερδισμένοι, γιατί το νούμερό μας θα κερδίσει αφού τα έχουμε ποντάρει όλα. Όμως, σαν κέρδος θα βγαίνουμε χαμένοι κατά μία μάρκα. Αν ποντάρουμε 1 ευρώ σε κάθε νούμερο, 37 ευρώ, στο τέλος θα παίρνουμε 36. Άρα έχουμε μία μάρκα στις 37 απώλεια. Αυτό μεταφράζεται σε 2.7%. Αυτή είναι και η γκανιώτα της ευρωπαϊκής ρουλέτας με το 1-0. Στο κίνο είπαμε 1.5 ευρώ χοντρικά χάνουμε, αν παίζουμε ένα νούμερο θα το πιάνουμε περίπου 1 στις 4 φορές, θα παίρνουμε 2.5 φορές, άρα στα 4 ευρώ που θα έχουμε ποντάρει θα πάρουμε 1.5 κέρδος, άρα 1.5 στα 4 θα έχουμε γκανιώτα περίπου 37%, γύρω στο 32 αν θυμάμαι καλά είναι η γκανιώτα του κίνο στην Ελλάδα. Στα μηχανάκια, τους κουλοχέριδες, εκεί πέρα σχεδόν δεν το συζητάω καθόλου, εκεί πέρα δεν υπάρχει γκανιώτα και τελικώς απορώ όσοι παίζουν συστηματικά τέτοια πράγματα δεν το γνωρίζουν, δεν ξέρω. Εκεί πέρα η γκανιώτα είναι στη θέληση του διοργανωτή, αυτά είναι εντελώς ηλεκτρονικά μηχανάκια, δεν υπάρχει ανθρώπινη συμμετοχή, ένα κουμπί πατάς. Πολλοί βλέπω σφινώνουν εκεί και την κάρτα τους επάνω στο κουμπί για να πατιέται αυτόματα. Δεν υπάρχει καμία συμμετοχή ανθρώπινη. Εκεί πέρα ο διοργανωτής θέλει ανά 100 ευρώ να δώσει πίσω τα 70 και να κρατήσει τα 30.
άρα 30% γκανιώτα, θέλει ανά 100 ευρώ να κρατήσει τα 50 και να δώσει τα 50, 50% γκανιώτα. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς, ό,τι θέλει κάνει, όσα θέλει δίνει. Σε γενικές γραμμές συνιστώ, μην παίζετε κουλοχέριδες, μην παίζετε μηχανάκια. Μόνο έτσι μπορεί αυτή η μάστιγα, η οποία από ό,τι ξέρω και από ό,τι βλέπω έχει ανοίξει και σε κάθε γωνία με αυτά τα μαγαζιά τα καινούργια, και μπορεί να βρει κανείς να παίξει τέτοια πράγματα στη γειτονιά του, κάτω από το σπίτι του. Τι να παίξεις αυτά, δεν υπάρχει κανένα, δεν υπάρχει τίποτα που να μας βοηθάει να βρούμε έστω και την κανιώτα, με τι έχουμε να κάνουμε τελικά. Κάπως αν θέλουμε να βρούμε μία εξαίρεση, δεν είναι εξαίρεση, μάλλον μία διαφορετικότητα σε κάποια παιχνίδια, θα έλεγα ότι το Texas Hold'em Poker είναι κάπως διαφορετικό, υπό την έννοια ότι εκεί πέρα δεν παίζουμε απαραίτητα με το διοργανωτή, παίζουμε απέναντι σε άλλους παίχτες. Σε αυτή την περίπτωση όμως ο διοργανωτής, είτε σε κάποιο τουρνουά είτε σε παιχνίδια cash, σε παιχνίδια μετρητών, κρατάει το ποσοστό του, το οποίο λίγο ή πολύ, τουλάχιστον στα τουρνουά, είναι της τάξης του 10%. Άρα τελικά και εκεί πέρα, όσο καλοί παίχτες και αν έχουμε καταφέρει να γίνουμε, μπορούμε να το υπερβούμε το 10%, είναι ένα θέμα. Το Texas Hold'em λοιπόν είναι κάπως λίγο διαφορετικό, μια και έχουμε να κάνουμε περισσότερο με παίχτες και όχι τόσο με το διοργανωτή, και διαφορετικό είναι, εντελώς διαφορετικό από όλα αυτά, με μια άλλη φιλοσοφία, είναι το Blackjack. Το Blackjack είναι το μόνο τυχερό παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει το φαινόμενο μνήμης, όπως λέγεται, στην γκανιώτα του. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ας πάρουμε για παράδειγμα τις μηχανές που υπάρχουν τώρα, οι οποίες από ό,τι ξέρω έχουν μέσα τους 4 τράπουλες και ανακατεύουν συνεχώς και βγάζουν τα φύλλα. Οι 4 τράπουλες επί 4 άσους, η κάθε τράπουλα για παράδειγμα, έχουν μέσα συνολικά 16 άσους. Μπορεί να βγει ένας άσος, μπορεί να βγουν 2 άσοι, μπορεί να βγουν 3, 5, 16. Όμως όταν βγουν οι 16, δεν υπάρχει 17ος άσος να βγει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δεκάρια και με τα πεντάρια και με τις φιγούρες και με όλα τα νούμερα. Ενώ στην ρουλέτα για παράδειγμα μπορεί να έρθει το 0 και ξανά στην επόμενη μπηλιά το 0 και ξανά το 0 και ξανά το 0 και θεωρητικά μπορεί να έρθει όλη νύχτα το 0 ή οποιοδήποτε άλλο νούμερο, όχι μόνο το 0. Το Blackjack είναι το μόνο παιχνίδι το οποίο παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο μνήμης, και όταν για παράδειγμα βγουν τα 16 διάρκεια, τα 16 φιγούρες, τα 16 άσοι που υπάρχουν μέσα, 16 ριγάδες, όχι φιγούρες, 16 ριγάδες, 16 βαλέδες, 16 ντάμες, τα 16 δεκάρια, όταν βγουν αυτά δεν υπάρχει να βγει 17ο. Αυτό είναι το που αλλάζει το Blackjack, που διαφοροποιεί το Blackjack σε σχέση με τα άλλα παιχνίδια. Γι' αυτό και κατά τη δεκαετία του 1960 εφευρέθηκε, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, τα συστήματα μέτρησης φύλων. Βρέθηκε με τη βοήθεια υπολογιστών ότι όταν η τράπουλα μέσα, το παπούτσι αυτό που πολλοί μπορεί να μην το έχουν προλάβει κιόλα, στο πλαστικό κουτί το οποίο λεγόταν παπούτσι, το οποίο περιείχε συνήθως 6 τράπουλες στην Ελλάδα, όταν λοιπόν είχε πολλά μεγάλα φύλλα, δεκάρια, φιγούρες, άσους, όταν είχε πολλά δεκάρια φύλλα, πολλά μεγάλα φύλλα μέσα του, ευνοούσε το παίχτη. Όταν είχε πολλά μικρά μέσα του, ευνοούσε τον dealer, γιατί πολύ απλά ο dealer ήταν δύσκολο να καεί. Με τα μικρά φύλλα δεν μπορεί να καεί. Ο dealer, θυμίζω, στο Blackjack μπορεί να τραβήξει και από το 16, θα πρέπει να μείνει στο 17. Βρέθηκε λοιπόν αυτό και εφευρέθηκε ένας τρόπος μέτρησης των φύλων για να ξέρεις ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το κομμάτι της τράπουλας που έχει μείνει μέσα στο
παπούτσι. Σας τα λέω τώρα όλα αυτά χοντρικά. Δεν είναι θέμα του βίντεο να πω σε λεπτομέρειες για το blackjack. Βρέθηκε λοιπόν, γνωρίζεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται η τράπουλα, αν ευνοεί εσένα ή το καζίνο ανά πάσα στιγμή και ποντάρεις αναλόγως. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν και οι παίχτες που μέτραγαν τα φύλλα με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Είπα και στην αρχή του βίντεο ότι έχω κάνει 2 χρόνια αυτό το πράγμα με χιλιάδες ευρώ κέρδη. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες επίσης. Λίγο πριν μπουν πάντως τα μηχανάκια, τα οποία μηχανάκια αυτά οι αυτόματοι, τα auto shuffling machine, αυτά τα μηχανάκια που αυτομάτως και ασταμάτητα και συνεχώς ατέρμονα ανακατεύουν την τράπουλα, σου στερούν αυτό το δικαίωμα. Κάθε πάσα που βγαίνει και μοιράζεται στους παίχτες ξαναμπαίνει μέσα, οπότε αυτό το κομμάτι, αυτές οι 4 τράπουλες που έχουν πια μέσα δεν σταματάνε ποτέ και συνεχώς ανακατεύονται. Αυτό λοιπόν έτσι ως προς το blackjack, το οποίο blackjack μπορεί να πέσει μέχρι το 0,5%, 0,5% μείον έκτημα για τον παίχτη, που είναι σίγουρα το χαμηλότερο που μπορεί να βρει κανείς μέσα σε ένα καζίνο, εάν ο παίχτης αυτός εφαρμόζει την λεγόμενη βασική στρατηγική στον τρόπο που χειρίζεται τα φύλλα. Μπορείτε εύκολα να ασχοληθείτε και να βρείτε για τη βασική στρατηγική. Όσοι το κάνετε αυτό, προσέξτε μόνο να είναι βασική στρατηγική για το ευρωπαϊκό blackjack, αυτό που δεν έχει κρυφή κάρτα ο dealer. Εάν λοιπόν βρείτε τη βασική στρατηγική, πώς δηλαδή πρέπει να χειρίζετε τα 2 φύλλα τα δικά σας σε σχέση με το 1 φύλλο που έχει ο dealer, εάν βρείτε αυτό και το εφαρμόσετε χωρίς λάθη εννοείται, θα πέσετε μέχρι το 0,5% και χωρίς να μετράτε φύλλα, 0,5% που είναι ό,τι χαμηλότερο μπορείτε να βρείτε σε ένα καζίνο. Παρ' όλα αυτά και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει πλεονέκτημα για τον παίκτη, υπάρχει μειονέκτημα και από τον blackjack δεν περιμένουμε ότι θα έχουμε κέρδος σε βάθος χρόνου. Αυτό ως προς τη διαφοροποίηση του blackjack. Είναι πράγματι ένα παιχνίδι το οποίο διαφοροποιείται ως προς αυτό το κομμάτι. Δεν έχει συγκεκριμένη γκανιώτα και θα έλεγα ότι και ο τρόπος που χειριζόμαστε τα φύλλα μας παίζει ρόλο στην γκανιώτα του παιχνιδιού. Αυτό που δεν επηρεάζει ο τρόπος που χειριζόμαστε τα φύλλα μας είναι τους άλλους. Όπως είπα και στην αρχή, υπάρχουν πάρα πολλοί και το έχω αντιμετωπίσει πάρα πολλές φορές που κατηγορούν τον τελευταίο του τραπεζιού παράδειγμα επειδή έκανε μια λάθος κίνηση. Όμως δεν έχουν μπει στη διαδικασία ποτέ να μετρήσουν στις 100 λάθος κινήσεις που θα κάνει ο τελευταίος παίκτης του τραπεζιού πόσες είναι υπέρ τους και πόσες είναι εναντίον τους. Στέκονται μόνο στη μία λάθος κίνηση της στιγμής εκείνης, κατηγορούν, φωνάζουν και τελικώς αυτή η λάθος κίνηση μπορεί να τους επηρέασε εκείνη τη στιγμή, άλλη φορά όμως θα τους βγει υπέρ τους. Άρα η λάθος κίνηση κάποιου δεν επηρεάζει εμάς, επηρεάζει μόνο τον ίδιο. Σε εμάς, σε 100 λάθος κινήσεις, οι μισές θα είναι υπέρ μας, οι άλλες θα είναι εναντίον μας. Γιατί να ασχοληθούμε λοιπόν με το τι κάνει ο άλλος. Αυτά λοιπόν και με τον blackjack. Έχουμε λοιπόν καλύψει το θέμα της γκανιώτας. Η γκανιώτα είναι αυτή που μας κάνει και χάνουμε. Το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή είναι που μας κάνει και χάνουμε. Σας είπα στα γρήγορα έτσι κάποιους μπακαλίστικους, να μου επιτραπεί η λέξη, τρόπους που σας βοηθάει να βρείτε σε ένα παιχνίδι που ίσως δεν γνωρίζετε ποια είναι η γκανιώτα του διοργανωτή, ποιο είναι το ποσοστό κέρδους του διοργανωτή. Αυτό είναι που θα πρέπει να βρούμε λοιπόν πώς θα κερδίσουμε προκειμένου σε βάθος χρόνου να βγούμε και εμείς κερδισμένοι. Και αφού είπαμε όλα αυτά τα πράγματα για την γκανιώτα, εγώ θα έρθω τώρα και θα αναρωτηθώ πώς μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν καθημερινή παρουσία σε λέσχες, καθημερινή παρουσία σε πρακτορία ΟΠΑΠ, καθημερινή πρακτορία σε καζίνο και δεν έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να ψάξουν τα μαθηματικά του παιχνιδιού που παίζουν. Δεν έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να βρουν
πώς χάνουν τα λεφτά τους, τι φταίει και χάνουν τα λεφτά τους, γιατί σε βάθος χρόνου είναι βέβαιο ότι όλοι αυτοί που καθημερινά κάνουν κάτι, και δεν μιλάω για αυτόν που θα πάει μια φορά σε ένα καζίνο για διασκέδαση, ο καθημερινός παίχτης λοιπόν θα χάνει τα χρήματά του. Καθημερινά υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στα καζίνο, στον ΟΠΑΠ και οπουδήποτε αλλού, χάνουν τα χρήματά τους και δεν έχουν μπει ποτέ στη διαδικασία να βρουν τι φταίει, τι είναι αυτό που τους κάνει και χάνουν. Είναι η γκανιώτα. Το επαναλαμβάνω, η γκανιώτα είναι αυτή που μας κάνει και χάνουμε. Δεν υπάρχει καμία εύνοια το ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε ένα καζίνο, να παίζουμε κάποιες ώρες και για δικούς μας ανθρώπινους λόγους, για ανθρώπινες ανάγκες, είτε επειδή νιστάξαμε, είτε επειδή πεινάσαμε, είτε επειδή κουραστήκαμε, φεύγουμε, πάμε σπίτι μας, κοιμόμαστε, πηγαίνουμε στη δουλειά μας και ενδεχομένως την άλλη μέρα ξαναείμαστε στο καζίνο για να κάνουμε τα ίδια πράγματα, για το καζίνο, για την τράπουλα, για τη ρουλέτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Οι συνθήκες που αντιμετωπίσαμε την προηγούμενη μέρα θα είναι ακριβώς οι ίδιες, τα ίδια πράγματα θα συναντήσουμε και την επόμενη μέρα, οπότε δεν υπάρχει κάτι που θα μας κάνει να κερδίσουμε αν δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Τα ίδια πράγματα που μας έκαναν και χάσαμε την προηγούμενη μέρα θα είναι αυτά που θα μας κάνουν να χάσουμε και σήμερα. Ή αν κερδίσαμε την προηγούμενη μέρα από τυχή, από σύμπτωση, γιατί και αυτό συμβαίνει να κερδίζουμε, δεν σημαίνει ότι θα κερδίσουμε και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποια εύνοια ή κάποια άλλη δύναμη. Τα νούμερα σε βάθος χρόνου θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και σίγουρα δεν θα είναι υπέρ μας. Οπότε λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα του βίντεο. Να βρούμε λοιπόν τι είναι αυτό που θα μας κάνει να κερδίζουμε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια, σε όλα τα τυχερά παιχνίδια. Αφού λοιπόν πιστεύω ότι κατανοήσαμε τι είναι αυτό που μας κάνει και χάνουμε, τώρα θα πρέπει να βρούμε εάν υπάρχει τρόπος να το κερδίσουμε αυτό. Θα πρέπει να βρούμε αν υπάρχει τρόπος να κερδίσουμε την γκανιώτα, με λίγα λόγια. Πριν προχωρήσω να πω τους τρόπους, να προτείνω λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα αυτό, θα πρέπει καταρχάς να πω ότι οι λύσεις αυτές προφανώς δεν αφορούν όλους τους παίχτες. Όταν κάποιος λοιπόν ξεκινάει να πάει σε ένα καζίνο για να διασκεδάσει, να παίξει κάποια χρήματα γνωρίζοντας ότι πιθανόν θα τα χάσει κιόλας αυτά τα χρήματα, ίσως να μην χρειάζεται να έχει στο μυαλό του όλα αυτά που θα πω εγώ. Ίσως να κλείσει και το βίντεο. Το μόνο που έχω να του προτείνω είναι να αποφασίσει εκ των προτέρων πόσα χρήματα θέλει να χάσει και πόσα να κερδίσει. Εάν αυτά τα χρήματα τα χάσει, να σταματήσει. Εάν κερδίσει τα χρήματα που είχε προαποφασίσει ότι θα ήταν ευχαριστημένος αν κέρδιζε, είτε να σταματήσει, είτε να βάλει ένα όριο όταν πέσει λίγο πιο κάτω, να σταματήσει λίγο πιο κάτω, να φύγει ευχαριστημένος και κερδισμένος. Δεν είναι ανάγκη να συνεχίσει μέχρι να τα χάσει όλα, πιστεύοντας ότι μπορεί να τα διπλασιάσει ή να τα τριπλασιάσει. Ας βάζουν λοιπόν όρια πάνω και κάτω. Αυτό σε γενικές γραμμές προτείνω σε κάποιον που πηγαίνει περιστασιακά σε ένα καζίνο ή στον ΟΠΑΠ να παίξει κάποια δελτία, να παίξει ένα παιχνίδι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει κάποια όρια και στο κέρδος και στην απώλεια και μόλις θα φτάσει αυτά να φύγει είτε χαμένος είτε κερδισμένος. Αυτό όσο συχνά και αν το κάνει, που δεν θα το κάνει συχνά γιατί είπαμε είναι περιστασιακός παίχτης, δεν πρόκειται με λίγα λόγια να στεναχωρηθεί, θα συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει για τη διασκέδασή του και καλώς κάνει που το κάνει. Το πρόβλημα είναι με αυτούς που κάνουν κάτι καθημερινά, που εκεί πέρα για αυτούς είναι αδύνατο να κερδίσουν αν δεν ξέρουν πώς θα προσπεράσουν την γκανιώτα. Σε αυτούς λοιπόν απευθύνεται το σημερινό βίντεο. Ο μόνος τρόπος λοιπόν που υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε στα τυχερά παιχνίδια, και αυτό όχι πάντα, όχι συνεχώς, όχι κάθε φορά και ίσως όχι και σε μεγάλο βάθος χρόνου, είναι η προοδευτική τρόπη πονταρίσματος. Τι εννοώ και πάλι σε ποιους απευθύνεται αυτό.
σε κάποιον που κυνηγάει να πιάσει 8 στα 8 νούμερα στο κίνο, δεν έχω να προτείνω κάτι. Το μόνο που έχω να προτείνω είναι να το κάνει με πολύ λίγα χρήματα. Αν του κάτσει κάποια στιγμή, του έκατσε. Εγώ θα έριχνα το ελάχιστο, 50 λεπτά νομίζω είναι το ελάχιστο, και να σας πω σε αυτή την φάση πως εγώ παίζω Joker και Lotto. Μόνο αυτά παίζω από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ και αυτά τα παίζω για να έχω δικαίωμα στο όνειρο. Λοιπόν, ρίχνω 50 λεπτά στην κάθε κλήρωση, άρα 1 ευρώ 2 κληρώσεις τη βδομάδα για το κάθε παιχνίδι. 1 και 1 λοιπόν 2 ευρώ μου στοιχίζουν αυτά τα παιχνίδια τη βδομάδα, 8 ευρώ το μήνα. Έχω συμμετοχή σε κάθε κλήρωση, ρίχνω το δελτίο μου από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη, πηγαίνω την Κυριακή ή την επόμενη Δευτέρα και κοιτάζω τι έχουν κάνει αυτά τα δελτία μου και τα επαναλαμβάνω με 50 λεπτά μόνο, ίσα ίσα για να έχω δικαίωμα στο όνειρο. Σε αυτά τα παιχνίδια, εκτός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις, συμβαίνει και το ότι η κατηγορία του πρώτου νικητή παίρνει τόσα πολλά χρήματα, αντίστοιχα παίρνει τόσα λίγα η κατηγορία των επόμενων νικητών, που όταν κερδίζεις ας πούμε 2 και 1 στο Joker ή 3 στο Lotto, παίρνεις τόσα λίγα χρήματα που τελικό συγκανιώτα φτάνει, επειδή κερδίζουν τόσο λίγα οι μικρές οι κατηγορίες αυτές που μπορείς πιο εύκολα να πιάσεις, η γκανιώτα φτάνει σε νούμερα του 80 και 90% τελικώς σε βάθος χρόνου, να έχεις χάσει το 80 και 90% των χρημάτων σου και να περιμένεις μία στο τόσο, οπότε μπορεί να πιάσεις κάτι παραπάνω ίσα ίσα για να γίνει το 80-50% ίσως. Άρα μόνο επειδή έχουν πολύ μεγάλα κέρδη στις πρώτες κατηγορίες, αν πραγματικά τελικά τα δίνουν αυτά τα λεφτά, αλλά είπαμε, αν έχεις την εντύπωση ή τη βεβαιότητα ότι δεν τα δίνουν, πολύ απλά δεν παίζεις και δεν συζητάμε τίποτα. Αν πιστεύεις ότι πράγματι τα δίνουν αυτά τα λεφτά, ίσα ίσα για να έχεις το δικαίωμα στο όνειρο, παίζεις το ελάχιστο, 50 λεπτά, 8 ευρώ για να έχω συμμετοχή, 8 ευρώ το μήνα για να έχω συμμετοχή σε αυτά τα παιχνίδια, εγώ τα θεωρώ και πάρα πολλά. Δηλαδή, αν μπορούσα να παίξω και λιγότερα, θα έπαιζα λιγότερα από 8 ευρώ μηνιαίως. Γιατί αν δίνω 8 ευρώ το μήνα σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τότε πόσα χρήματα θα πρέπει να δίνω σε άλλες ανάγκες μου, πόσα χρήματα θα πρέπει να δίνω στην εκπαίδευσή μου, η οποία δεν σταματάει ποτέ η εκπαίδευση και συνεχώς πρέπει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Το λέω σε όλα μου τα βίντεο, πρέπει να βελτιωνόμαστε και πολλές φορές για να συμβεί αυτό θα πρέπει να πληρώσουμε για να εκπαιδευτούμε. Πόσα λοιπόν χρήματα θα πρέπει να σπαταλάω, να ξοδεύω μηνιαία για κάτι πολύ πιο σημαντικό πέρα από αυτά τα παιχνίδια? Πόσα χρήματα θα πρέπει να επενδύω κάπου αλλού, ίσως που θα έχω και μεγαλύτερη προσμονή κέρδους? Άρα ακόμα και τα 8 ευρώ που δίνω είναι πάρα πολλά για μένα. Πάμε λοιπόν σε παιχνίδια που έχουν άλλες πιθανότητες να κερδίσουμε, και θα γίνω πιο συγκεκριμένος. Με προοδευτικό τρόπο πονταρίσματος λοιπόν, όπως είπα, προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος, μπορούμε σε γενικές γραμμές να κερδίσουμε παιχνίδια που η περίπτωση του να κερδίσουμε είναι περίπου 1-1 ή στην καλύτερη περίπτωση 1-2. Μία να κερδίσουμε, 2 να χάνουμε. Για οτιδήποτε άλλο παιχνίδι το ξεχνάμε. Δηλαδή για το κίνο, το οποίο είπαμε θα κερδίζουμε 1-4 και παίρνουμε 2,5 φορές το στοίχημά μας, εκεί πέρα τι να πει κανείς, είναι τέτοια τα μαθηματικά του παιχνιδιού, είναι τέτοια το ποσοστό κέρδους που μας δίνει, που πολύ απλά θα έλεγα δεν παίζουμε ούτε αυτά. Δεν υπάρχει λόγος κανείς να παίξει κίνο, παρά μόνο αν του περισσεύουν 50 λεπτά, μπει σε ένα πρακτορείο, γράψει 12 νούμερα νομίζω είναι το μέγιστο που μας επιτρέπεται να γράψουμε και όσα πιάσει. Πετάει τα 50 λεπτά του, σηκώνεται, φεύγει. Αν τα πάρει κιόλας πίσω, ίσως να μην παίξει ούτε και δεύτερο δελτίο. Δεν υπάρχει λόγος, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ. Τι μπορούμε να παίξουμε ίσως από τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ, δεν ξέρω. Ίσως να παίξουμε ένα virtual sport. Πολύ δύσκολο και εκεί το βλέπω. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι το οποίο να μπορεί να παχτεί σε παιχνίδια του ΟΠΑΠ. Άρα θα έλεγα λίγο πολύ, πάμε σε ένα καζίνο και βρίσκουμε παιχνίδια όπως το μαύρο-κόκκινο στη ρουλέτα, στη χειρότερη περίπτωση, στην καλύτερη περίπτωση μάλλον, όπως οι δωδεκάδες στη ρουλέτα.
Εφαρμόζουμε ένα προοδευτικό τρόπο πονταρίσματος που θα πω και για τους προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος παρακάτω και περιμένουμε ότι θα βγούμε κερδισμένοι. Ας το αναλύσουμε λοιπόν λίγο αυτό. Καταρχάς, για κάποιον που έχει καθημερινή παρουσία σε ένα καζίνο είναι απαραίτητο να αφιερώσει στο παιχνίδι κάποια χρήματα. Δεν πάμε σε ένα καζίνο με τα χρήματα που τυχαίνει αυτή τη στιγμή να έχουμε στην τσέπη μας. Δεν πάμε έτσι. Όταν έχουμε καθημερινή παρουσία σε ένα καζίνο, βάζουμε στην άκρη κάποια χρήματα τα οποία τα αφιερώνουμε για το παιχνίδι που κάνουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να μετράμε και το κέρδος μας ή την απώλειά μας, αν πέσουμε στη συνθήκη της απώλειας, να μπορούμε να τη μετράμε και τελικώς να δούμε τι κάνουμε. Συμφέρει αυτό που κάνουμε, αξίζει, μας αποφέρει ή χάνουμε. Αν χάνουμε, μήπως θα πρέπει να σταματήσουμε. Αφιερώνουμε λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αφιερώσουμε ένα κεφάλαιο το οποίο θα είναι μόνο για εκεί. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό να ασχολούμαστε με τα τυχερά παιχνίδια παρά μόνο, όπως είπαμε, για διασκέδαση με το ελάχιστο κόστος, μία στο τόσο. Από τη στιγμή λοιπόν που αποφασίζουμε να έχουμε καθημερινή παρουσία ή καθημερινή ενασχόληση με αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να αφιερώσουμε αποκλειστικά ένα κεφάλαιο το οποίο θα είναι μόνο για αυτό, μία συρμαγιά που λέμε. Από τη στιγμή λοιπόν που αφιερώσουμε αυτό το ποσό, παίζουμε μόνο αυτά τα χρήματα και ξεκινάμε να δούμε πώς θα κερδίσουμε την κανιώτα. Ο προοδευτικός τρόπος πονταρίσματος είναι η μόνη λύση. Βρίσκουμε ένα προοδευτικό τρόπο πονταρίσματος που να συμφωνεί με τα μαθηματικά του παιχνιδιού. Εάν παίζουμε στη ρουλέτα, αν κυνηγάμε για παράδειγμα το 12 ή 2-3 νούμερα και προσπαθούμε πάντα με αυτά τα 2-3 νούμερα να βγούμε κερδισμένοι, τότε θα έλεγα ότι ούτε εκεί μας ταιριάζει ο προοδευτικός τρόπος πονταρίσματος. Θα πρέπει να βρούμε στοιχήματα που μας δίνει το ένα μας στοίχημα άλλο ένα, όπως το μαύρο-κόκκινο, όπως τα μικρά-μεγάλα, όπως τα μοναζιγά, ή να βρούμε κάποιο στοίχημα που μας δίνει 1:2, όπως οι στήλες, οι δωδεκάδες κτλ. Αντίστοιχα, στο blackjack τα πράγματα γίνονται λίγο δύσκολα. Θα πρέπει απαραίτητος εκεί, για να πέσουμε στη συνθήκη του 0,5%, να ξεκινήσουμε να παίζουμε βασική στρατηγική. Θα πρέπει να μάθουμε απ' έξω τη βασική στρατηγική, διαφορετικά τι να συζητάμε και για τον blackjack. Και εκεί τα πράγματα πάλι με τον προοδευτικό τρόπο πονταρίσματος θα δημιουργήσουν προβλήματα, γιατί στο blackjack υπάρχει το split και το double που μας αναγκάζουν να κερδίσουμε ή να χάσουμε διπλά δύο φορές το στοίχημά μας σε μία μόλις πάσα. Εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Άρα αυτομάτως περιορίζονται πολύ οι επιλογές μας ως προς τα παιχνίδια. Ισχύει το ότι θα πρέπει ένα κεφάλαιο να είναι αφιερωμένο σε αυτό που κάνουμε και πάμε λοιπόν, αφού βρούμε το παιχνίδι και το στοίχημα που θα παίξουμε, πάμε να εφαρμόσουμε τον προοδευτικό τρόπο πονταρίσματος, ο οποίος πρέπει να έχει βάση. Δηλαδή, ένας τρόπος πονταρίσματος προοδευτικός που θα σας πω είναι όταν, για παράδειγμα, περιμένουμε ότι μία φορά θα χάνουμε, μία θα κερδίζουμε, μία τέτοια περίπτωση όπως είπαμε είναι το μαύρο-κόκκινο, για παράδειγμα. Όταν παίζουμε μαύρο-κόκκινο σε 6, ας πούμε, πάσες, μπορούμε κάθε φορά που χάνουμε να αυξάνουμε κατά ένα το στοίχημά μας και κάθε φορά που θα κερδίζουμε να μειώνουμε κατά ένα το στοίχημά μας. Δηλαδή ξεκινάμε με 1 ευρώ για παράδειγμα, κερδίζουμε, ας το πάμε αλλιώς, χάνουμε, πάμε στα 2 στην επόμενη μπηλιά. Εάν χάσουμε, ξαναπάμε, παίζουμε μετά 3, αυξάνουμε κατά ένα. Όταν κερδίσουμε στην επόμενη, μειώνουμε στα 2. Εάν κερδίσουμε πάλι στην επόμενη, πάμε στο 1. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Εάν χάσουμε, πάμε στα 2, κερδίσαμε, πάμε πάλι στο 1. Εάν κάνετε τα συν και τα πλην, θα δείτε ότι σε 6 μπηλιές, με 3 νίκες, 3 ήττες, που εκεί περίπου περιμένουμε ότι θα είναι το μαύρο-κόκκινο, τα μοναζιγά, τα μικρά-μεγάλα, εκεί καταγράψαμε ένα κέρδος των 3 ευρώ, 3 μάρκες. Ενώ έχουμε τις ίδιες νίκες και τις ίδιες ήττες, αυτό το πράγμα
μας έφερε ένα κέρδος. Ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος προοδευτικού πονταρίσματος είναι το λεγόμενο cancellation, λέγεται και κάπως αλλιώς, δεν το θυμάμαι. Μπορείτε πολύ εύκολα, αναζητώντας στο διαδίκτυο ή σε διάφορα βιβλία όπως αυτά που σας έδειξα, να βρείτε πάρα πολλούς προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος, οι οποίοι όμως σε γενικές γραμμές εφαρμόζονται μόνο σε συστήματα της τάξης του 1:1, μαύρο-κόκκινο, στην καλύτερη περίπτωση σε συστήματα 12 ή στυλών 1:2 δηλαδή, στη ρουλέτα και σε κάποια άλλα αντίστοιχα παιχνίδια που μπορεί να υπάρχει αυτή η συνθήκη. Δεν μπορούμε να παίξουμε, όπως είπαμε, στη ρουλέτα να κυνηγάμε έναν αριθμό, δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή στο κίνο, δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή στο τζόκερ και στο λότο, δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή σε πάρα πολλά παιχνίδια. Δεν λέω για τον υπόδρομο, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ, φαντάζομαι ούτε εκεί μπορούν να βρουν εφαρμογή τέτοιοι τρόποι πονταρίσματος. Το cancellation λοιπόν, το σύστημα, τι σας λέει? Σας λέει ότι δημιουργείται ένα τευτέρι, ένα μπακαλόχαρτο κάτω, στο οποίο ξεκινάτε με τη μονάδα, το 1. Κάθε φορά που χάνετε λοιπόν, γράφετε το στοίχημα που χάσατε κάτω και πάντα ποντάρετε για τον επόμενο γύρο το πρώτο και το τελευταίο νούμερο, το άθροισμα δηλαδή των δύο, του πρώτου και του τελευταίου. Δηλαδή, αν έχω γράψει το 1 και χάσω, ξαναγράφω άλλο ένα δεύτερο 1 κάτω, τον άσο, έχω 2 ευρώ κάτω, 1 και 1. Ποντάρω 2. Αν χάσω πάλι στην επόμενη τα 2, γράφω και το 2 κάτω, οπότε κάτω έχω γραμμένο 1, 1, 2. Τι ποντάρω? Το 2 το τελευταίο και το πρώτο το 1, άρα ποντάρω 3. Αν τα κερδίσω, τα σβήνω αυτά τα 3, μου μένει μόνο άσος. Αν χάσω πάλι με το 3, γράφω και το 3 στο τέλος, άρα ποντάρω στην επόμενη το 3 που είναι το τελευταίο και το 1 πάλι που είναι το πρώτο που μας έχει μείνει. Κάθε φορά λοιπόν που κερδίζω, σβήνω το πρώτο και το τελευταίο, κάθε φορά που χάνω, γράφω στο τέλος του τευτεριού μου το στοίχημα που έχασα. Αυτός ο τρόπος είναι πιο επιθετικός, μας εξασφαλίζει ότι με τις μισές μας νίκες θα ισοφαρίσουμε τις διπλάσιες ήττες, γιατί ποντάρουμε πάντα το πρώτο και το τελευταίο. Αυτό όμως το σύστημα μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύ υψηλότερα πονταρίσματα από ό,τι το προηγούμενο που σας ανέφερα. Σιγά σιγά κλείνοντας αυτό το βίντεο, το οποίο βγήκε και αυτό μεγαλούτσικο, θα έλεγα ότι θα πρέπει λοιπόν να αναθεωρήσετε, θα πρέπει να ψαχτείτε, να βρείτε προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος που κυκλοφορούν γενικότερα, το διαδίκτυο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό, να βρείτε προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος, να βρείτε τα μαθηματικά του παιχνιδιού που ασχολείστε και να δείτε αν ο όποιος τρόπος πονταρίσματος αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε κάνει στα μαθηματικά του παιχνιδιού που ασχολείστε. Είναι βασικό, πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά. Δεν γίνεται χωρίς να ασχοληθούμε με αυτά, με τα μαθηματικά του παιχνιδιού και με τον τρόπο πονταρίσματος. Σαν συμβουλή επιπλέον θα έλεγα, αυτό κάνω και εγώ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό 2 προοδευτικούς τρόπους πονταρίσματος. Αυτό είναι μια πολύ χρήσιμη συμβουλή που σας δίνω και είμαι και ανοιχτός κάτω στην περιγραφή να μου γράψετε τη σκέψη σας, τις ιδέες σας. Γιατί όχι, αν υπάρχει και μια σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση, να την υλοποιήσουμε μαζί, να βρούμε ένα συνδυασμό προοδευτικών τρόπων πονταρισμάτων που να κερδίζουν. Είναι βασικό ότι πρέπει να ασχοληθείτε με όλα αυτά, εφόσον, ξαναλέω, έχετε καθημερινή ενασχόληση και παρουσία στα καζίνο ή όπου αλλού, σε τυχερά παιχνίδια με αυτά τα πράγματα, απαραίτητος θα πρέπει να κάνετε αυτά. Αυτό που πρέπει να πω πριν κλείσω το βίντεο είναι ότι οι προοδευτικοί τρόποι πονταρίσματος μπορούν να οδηγήσουν πάρα πολύ ψηλά τα πονταρίσματά σας, είτε να βγείτε από τα όρια του τραπεζιού, είτε και κάποια στιγμή να φτάσετε τελικώς να χάσετε και το κεφάλαιό σας. Αυτό είναι που θα πρέπει να προσέξετε, γι' αυτό είπα ότι θα πρέπει πάντα να υπάρχει ένα όριο, αλλά θα έλεγα ότι αποκλειστικά και μόνο ένα σύστημα προοδευτικού τρόπου πονταρίσματος δεν λειτουργεί από μόνο του. Κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα
Θα πέσετε σε αυτή τη συνθήκη είτε της ολικής απώλειας του κεφαλαίου είτε του να βγείτε έξω από τα όρια, άρα θα πρέπει να συνδυάσετε δύο τρόπους πονταρίσματος, κινηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση, σκεφτείτε το, διαβάστε τα μαθηματικά του παιχνιδιού, ασχοληθείτε λίγο πιο βαθιά με αυτό που κάνετε και πολλοί θα χαιρόμουν αν κάτω στην περιγραφή λάμβανα σχόλια για σκέψεις σας και για κινήσεις που έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση της εφαρμογής του παντρέματος είτε ακόμα και του δικού σας τρόπου πονταρίσματος. Βρείτε το δικό σας τρόπο προοδευτικού πονταρίσματος, συνδυάστε 2 και 3 και πολύ θα χαρώ αν μπορώ να βοηθήσω και προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτά σε γενικές γραμμές από μένα. Πιστεύω το βίντεο ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Θα χαρώ να δω σχόλιά σας και νέο κόσμο στο κανάλι. Το κανάλι δεν έχει έσοδα προς το παρόν. Όσο μπορώ βοηθάω προς διάφορες κατευθύνσεις προκειμένου να γίνουμε καλύτεροι με ό,τι καταπιανόμαστε. Θα χαρώ λοιπόν να δω στην περιγραφή σκέψεις και ιδέες από εσάς και ό,τι άλλο μπορεί να ξέχασα να αναφέρω σε αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!